Φτάσαμε λοιπόν εσύ ως 15 του Ιουλίου 2021, όπου τελικά, όπως μας υποσχέθηκε ο Μπρους Ντίκινσον, εμφανίστηκε το καινούριο τραγούδι, το καινούριο single, ίσως από τον επερχόμενο Iron Maiden δίσκο, το λεγόμενο ως The Writing of the Wall. Και κάποιοι αναφέρονται ότι ίσως ο νέος δίσκος θα ονομάζεται Belsalzar Feast κτλ. Κτλ. Αυτό θα δείξει η πορεία. Απλά να πω ότι η ιδιαίτερη μνήμα έχει το όλο θέμα με τον Belsalzar. Για όποιον γνωρίζει, πρόκειται για μια ιστορία μέσα από την Εβραϊκή Βίβλο, από την Τανάχ, από το βιβλίο του Δανιήλ, όπου λίγο προτού πέσει η Βαβυλωνία, προτού καταστραφεί η Βαβυλωνία, η οποία κυριεύτηκε από τους Μίδους και τους Πέρσες, ο τότε, θα λέγαμε, βασιλιάς της Βαβυλωνίας, ο Μπελσαλσάρ, ο οποίος ήταν απόγονος του Ναβούχοδονόσορα, είδε το εξής θέαμα σε ένα δείπνο που οργάνωσε, όπου βγήκε και καλά μεταφορικά ένα χέρι από τον ουρανό, γράφοντας πάνω στον τοίχο μια παράξενη εβραϊκή γραφή, και δεν ήξερε ακριβώς τι σημαίνει. Καλέσανε τον Δανιήλ, ο οποίος ήταν ένας από τους αξιωματούχους, Εβραίους αξιωματούχους της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, και ο οποίος Δανιήλ φυσικά του εξήγησε το μήνυμα, το μήνυμα το συγκεκριμένο που γραφόταν, ότι σημαίνει ότι αυτό το βράδυ θα πέσει η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Πράγμα που όντως συνέβηκε ακριβώς το ίδιο βράδυ του συγκεκριμένου δείπνου, του συγκεκριμένου feast του Μπελσαλσάρ, η Βαβυλωνία καταστράφηκε από τους Πέρσες. Και φυσικά αυτό ήταν και το σημάδι για τη λύτρωση του εβραϊκού λαού, τη στιγμή που ο επόμενος βασιλιάς, ο βασιλιάς Κύρος των Περσών και των Μηδών, έδωσε το δικαίωμα στον εβραϊκό λαό, τον εξορισμένο στη Βαβυλωνία, να γυρίσει πίσω στη γη του Ισραήλ και να ξαναχτίσει τον δεύτερο ιερό ναό που είχαν καταστρέψει οι Βαβυλώνοι πιο πριν, τον πρώτο ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η ιστορία πάνω κάτω. Και είναι λοιπόν ιδιαίτερο τώρα που έρχονται οι Iron Maiden και λένε ότι ίσως το καινούριο τους άλμπουμ θα ονομάζεται με αυτόν τον τίτλο ή κάποιο τραγούδι θα έχει αυτόν τον τίτλο, Belsalzar Feast. Τώρα, σχετικά με το τραγούδι, The Writing on the Wall. Το ακούσαμε, φυσικά, μπορώ να πω ότι είναι ένα πολύ, μα πάρα πολύ καλό, μοντέρνας υφής Iron Maiden κομμάτι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα τραγούδια, τα καινούρια που γράφουν οι Iron Maiden, εδώ και τα τελευταία, όλα αυτά τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Είναι φυσικά, έχει μέσα στοιχεία και από παλιούς Iron Maiden, έχει στοιχεία μέσα και από πιο progressive, μοντέρνους Iron Maiden. Το βίντεο κλιπ καλούτσικο, ξεκινάει λίγο με κάποια western υφή, αλλά μετέπειτα φυσικά όταν μπαίνουν και οι κιθάρες φυσικά του Adrian Smith και τα λοιπά, το κομμάτι φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα Iron Maiden. Όσον αφορά τα φορητικά του Bruce, πολύ καλά, λίγο εμένα, δική μου προσωπική ιδέα, μου φάνηκαν λίγο πιο κουρασμένα. Θα μου πείτε, φυσικά μπορεί να είναι δική μου ιδέα, αν μη τι άλλο, ας μην ξεχνάμε την ηλικία τους, ας μην ξεχνάμε τα προβλήματα υγείας που είχε ο ίδιος ο Μπρους στο λαιμό του κτλ. Ολόκληρο καρκίνο πέρασε, επομένως καταλαβαίνουμε, ακόμα και αν είναι έτσι, το καταλαβαίνουμε και πολύ μπράβο, γιατί μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους τραγουδιστές του metal γενικότερα. Για μένα, ο Μπρους Ντίκινσον μαζί με τον Adams από τους Manowar, μαζί με το Rob Halford, είναι η κορυφή της κορυφής του σημερινούς τραγουδιστές του metal. Έτσι λοιπόν, φυσικά εμένα μου άρεσε το κομμάτι, περιμένω με ανυπομονησία το καινούριο τους άλμπουμ. Να πω και το άλλο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φτάσει μια εποχή που οι Iron Maiden, όσο και αν φτιάχνουν καλά άλμπουμς, θα νομίζω ότι θα ήταν ακόμα καλύτερο κάποια εποχή να βγάλουν ένα τελευταίο άλμπουμ, να είναι κορυφαίο και να αποσυρθούν. Ακόμα και να αποσυρθούν, ενώ από τα studio άλμπουμ τους. Να συνεχίζουν να παίζουν live όσο μπορούν ακόμα, τόσο το καλύτερο.
Αλλά γιατί το λέω αυτό? Γιατί μερικές φορές αυτά τα μεγάλα θύρια του metal, μερικές φορές όσο βγάζουν περισσότερα albums, όσο περνάει ο καιρός, ως ένα σημείο ίσως δεν φτάνουν την κορυφή που είχαν οι πρώτες τους δουλειές. Και για να τους έχουμε καλά χαραγμένα, καλά στη μνήμη αυτά τα συγκροτήματα, καλά είναι να βγάλουν ένα πολύ καλό άλμπουμ και μετά σιγά σιγά να αποσυρθούν και να συνεχίσουν μόνο live. Αυτή είναι η δική μου ιδέα, όχι μόνο για τους Iron Maiden που τους υπεραγαπώ, αλλά για όλα τα μεγάλα συγκροτήματα τα παλιά. Στη metal, σε όλη τη metal κοινότητα. Είτε έτσι τελειώσει δικαίωμά τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Το θέμα είναι ότι για εμένα οι Iron Maiden, φυσικά μαζί με τους Manowar και τους Slayer, θα παραμένουν η κορυφή της κορυφής σε όλο αυτό που λέμε, σε όλο το metal. Αυτό είναι λοιπόν και περιμένουμε με ανυπομονησία το καινούριο τους άλμπουμ της Ιδρύς Παρθένας, Up the Irons, από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, Stay Metal και Stay Heavy.